Γεια σας παιδιά, Τζοντάξ εδώ, ένα βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε έχουμε Food Draft Challenge. Στο προηγούμενο Food Draft βίντεο καταφέραμε να κάνουμε 191 Food Draft, οπότε σήμερα έχουμε στόχο το 192. Πέρυσι αυτή την περίοδο στοχεύαμε, αν θυμάμαι καλά, το 194, αλλά φέτος δεν είναι τόσο καλά drafts, οπότε θέλουμε να χτίσουμε για αρχή 192 και μετά σιγά σιγά να ανεβούμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα, κάντε ένα like, μια γραφή να ξεκινήσουμε στο κανάλι και πάμε στο βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε τα συστήματα για το πρώτο draft της ημέρας. Και δεν είχαμε κάποιο που να με τρελαίνει. Παλιά θα έπαιρνα 4-3-3, αλλά τώρα για αλλαγή να δοκιμάσουμε το 5-2-1-2, το οποίο χρησιμοποιούμε και στη squad μας στο Ultimate Team. Οπότε πάμε το 5-2-1-2. Και ξεκινάμε ωραία, πάρα πολύ ωραία βασικά. Team of the season 98 overall Messi. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή αρχή, να συνεχίσει έτσι όμως. Ναι, δεν είναι το καλό δυστυχώς εδώ πέρα. Πάμε τον Pina επειδή είναι από την La Liga. Ένα καλό striker, ένα Benzema Team of the season, δεν τον δίνει. Δίνει Suarez 88 όμως. Θα έπαιρνα Αντάμα, αλλά δεν χωράει στην ομάδα, οπότε αναγκαστικά Σουάρες. Για να δούμε. Δίνει απλό δυστυχώς De Bruyne. Αναγκαστικά, τώρα να πάρουμε απλό De Bruyne δεν νομίζω. Πάμε τον Ισπανό Καμ από το MLS. Ξαναδένει De Bruyne, δίνει και Gundogan. Ο De Bruyne είναι από Βέλγιο, οπότε ίσως κάνει κανένα παραπάνω link. Και μπορώ να πάρω και Rakitic, αλλά είναι πολύ low rated. Τέλος πάντων, πάμε De Bruyne. Νομίζω Rakitic ήταν πάρα πολύ low rated για να το δοκιμάσουμε. Εδώ δίνει Walker, δίνει και James. Οκ, okay, πάμε τον James, 87 overall, κομπλέ. Εδώ τι έχουμε, Varan, Team of the Season, μια χαρά. Για αν δώσω εδώ πέρα full καλούς αμυντικούς, έχουμε μια ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι. Δεν το δίνει βέβαια, δίνει σε μέτρο 75 overall. Εδώ φαίνεται να είναι καλό όμως. Ναι, δεν είναι τόσο καλό. Α, Laporte 88, τελευταίο pick. Οκ, παλεύεται, από overall είναι έτσι και έτσι, αλλά είναι από τη City και είναι και Γάλλος, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Έτσι όπως το βλέπω παιδιά, πάρα πολύ δύσκολο για 192, αλλά ας το παλέψουμε λίγο ακόμη. Δίνει τον Αρούμα, δίνει και ο Ρι Πατρίτσιο. Πάμε τον Αρούμα και τυχαία δίνει, πάμε τον Αρούμα όμως γιατί είναι πολύ low rated οι άλλοι. Οκ, 88 rating, έχει μείνει μια θέση ακόμη. Τι έχουμε, έχουμε Τέο Ερνάντες και Μαρσέλο. Μαρσέλο είναι πάρα πολύ low rated, οπότε δεν μπορώ να τον πάρω. Πάμε τον Τέο Ερνάντες, οκ. Το chemistry δεν έχω ιδέα πως θα βγει πραγματικά. Goalkeeper από Αγγλία και Γάλλο δεν δίνει για άλλη μια φορά δυστυχώς. Πάμε με τον Masip. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πως θα βγει το chemistry. Rating 90 έχουμε. Το οποίο είναι έτσι και έτσι. Εδώ δίνει η Kondogbia. Πάμε με τον Perez. Μπας και χωρέσει το. Δεν νομίζω ποτέ να χωρέσει βασικά, αλλά τέλος πάντων. Ναι, δεν πάει τόσο καλά δυστυχώς. Δεν βλέπω πως μπορεί να γίνει. Ναι. Δυστυχώς δεν. Έχει δώσει καλές κάρτες βασικά, αλλά πολύ διάσπαρτες. Δίνει και τη Μαρία. Δηλαδή έχουμε Μαρκίνος και τη Μαρία, αλλά και πάλι δεν μπορεί να βγει το chemistry. Τώρα το κακό με τις Team of the Season κάρτες είναι ότι σε χαϊπάρουν πάρα πολύ για να τις πάρεις. Ειδικά εμένα που κυνηγά πάρα πολύ το rating. Αλλά μετά έχω θέμα με το chemistry δυστυχώς. Οπότε δεν έκανα καλά. Πάρα πολύ κακό draft για πρώτο. Οπότε αυτά, πάμε στο επόμενο. Τελευταίο pick. Δίνει Καζεμίρο. Πολύ μετριό τραφτάκι, μην το αποκλειούμε, πάμε στο επόμενο. Για πάμε να δούμε, δεύτερο draft της ημέρας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει και χειρότερα το προηγούμενο, οπότε να είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Συστήματα. Έχουμε 4-5-1, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και λέω να πάμε με αυτό. 4-3-1 δίνει επίσης καλό, αλλά πάμε 4-5-1 attack. Μου αρέσει αρκετά φέτος, το έχουμε πάρει πολλές φορές για να το δοκιμάσουμε. Θα έπαιρνα Λεβαντόφσκι και θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Τώρα με βάζει ένα πολύ καλό δίλημα. Αλλά νομίζω δεν μπορώ να αφήσω Ματέους. Είναι Moments 94 overall, είναι Icon. Δυστυχώς παιδιά δεν μπορώ να τον αφήσω. Πολύ δύσκολα μπορεί να μου ξαναβγεί τέτοιος Icon. Και για το CM που είναι πάρα πολύ κρίσιμη θέση, οπότε αναγκαστικά τον επιλέγουμε. Και εδώ έχουμε Καράσιο 92. Οκ. Πάρα πολύ καλή αρχή. Ελπίζω να μην το πληρώσω που δεν πέρα Λεβαντόφσκι στο τέλος του το rating. Αυτό μόνο. Εδώ είναι πάρα πολύ κακό βέβαια. Ζανέλο 76 overall. Πάμε στο άλλο Cam. Ακραία player pick selections, οκ. Αναγκαστικά Ζιντάν, ίδιο όβερα με Μπρούνο Φερνάντες, άλλη είναι Icon, όπως και να έχει, και Χούλι την 93. Αυτό είναι ακραίο draft, παιδιά. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε στο right mid. Οκ, είναι καλό. Ακόμη και με την Μπελέ θα είμαι ψηλό χαρούμενος, αλλά και τώρα έχουμε και 89 overall από την Μπελέ. Οκ. Right back δεν έχουμε καλό. Δεν έχουμε καλό right back και καλό striker όπως το βλέπω μέχρι στιγμής. Ή καλό cam ανάλογα που βάλαμε τον Hulit. Και center backs δεν δίνει τόσο καλούς. Δίνει Gomez βέβαια 83, ο οποίος είναι οκ, έτσι και έτσι.
Ωραία. Παιδιά, έχει θέσει πάρα πολύ καλές βάσεις. Βαράν 95. Δώσε εδώ ένα Jordi Alba. Τον δίνει με τιμή πάρα πολύ ωραία. Δεν ζήτησε κατά κρέο. Ένα απλό ωραίο Jordi Alba 87 overall. Μια χαρά. Πάμε για goalkeeper. Ένα Courtois ίσως. Δεν είναι άωσε 90. Τουλάχιστον είναι καλό overall. Αλλά θέλουμε οπωσδήποτε για έναν Alisson ή ένα Courtois για το chemistry. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Έχουμε Σαλάχ 92 και Ρομπέρτο. Τώρα δεν νομίζω να πάω Ρομπέρτο, είναι πολύ χαμηλό overall. Πάμε Σαλάχ, ο οποίος πλάκα πλάκα δίνει και συν 2. Δεν νομίζω να μείνουμε βέβαια έτσι. 91 rating, πάρα πολύ καλό αυτό. Δίνει Ter Stegen και δίνει και Κουρτουά τελευταίο pick. Πανέμορφα λοιπόν. Έχουμε 92 chemistry, 91 rating, πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Για να δούμε. Δίνει Ακούνα 85, δεν πολύ χωράει είναι αλήθεια. Θέλουμε οπωσδήποτε ένα striker, παιδιά. Ένα καλό striker. Και δίνει Μέσιο πάρα πολύ ωραία. Δίνει Τσιελίνη, δεν μας νοιάζει. Εννοείται παίρνουμε το Μέζι. Μπορεί να μπει και Καμπ και striker όπως και ο Χούλιτ, επειδή είναι CF. 98 chemistry. Εντάξει, τώρα και με το manager πάλι το chemistry 100. Εκτός και αν είμαστε πάρα πολύ άτυχοι. Οπότε το μόνο που θέλουμε είναι πάρα πολύ καλές κάρτες. Έχουμε 389 overall. Δεν έχει πολύ σημασία. Πάμε αυτόν από την Feyenoord. Okay. Για να συνεχίσουμε, παιδιά πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολύ καλό overall στο πάγκο. Έχουμε 92, έχουμε ήδη Navas, έχουμε 89. Μια δούμε, δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ ωριακό. Roller Bell 84, ο οποίος χωράει αντί για τον Gomez, αλλά δυστυχώς θα μας έδωσε καλύτερο center back. Άμα εδώ πέρα μου έδινε έναν team of the season. Ποιο να μου δώσει, ένα team of the season από Ισπανία, ας πούμε, θα ήταν ιδανικό. Αντί για τον αυτόν που έχουμε από Villarreal. Εδώ δυστυχώς έχουμε Delort. Αυτό είναι λίγο κακό. Έχουμε ακόμη πολλές θέσεις. Εδώ έχουμε Bernardo Silva 87 και Insigne. Πάμε τον Insigne. Δεν έχει και πολύ ρόλο. Ναι, δεν. Δυστυχώς, μάλλον αν κλείσει τώρα καλά, έχουμε ελπίδες. Τι λέτε, έχουμε 92. Άμα κλείσει πάρα πολύ καλά, έχουμε ελπίδες. Για να δούμε. Οκ, Μπανέκα 91 πιστεύω ότι είναι. Πέφτει με τον Μπανέγκα 91. Αυτό είναι κακό δυστυχώς. Αν πέφτει με 91 βραλ παίχτη, θέλουμε εδώ πέρα έναν Ράμος, ας πούμε Team of the Year, δεν ξέρω τι θέλουμε. Δίνει Ροζιέρ 88 βραλ. Πάει το Κέμπιστρ 100. Ρέντινγκ 91. Δυστυχώς, μόνο αν είχε πάει τώρα 92, δεν πάει. Είναι πολύ κρίμα και άδικο πιστεύω, παιδιά. Γιατί είναι πραγματικά τρομερό draft και αυτό μας στοιχίζει έτσι όπως το βλέπω είναι ότι. Έχουμε αυτόν τον Raul Albiol 84 overall. Αν αντί για τον Raul Albiol είχαμε έναν Prime Ferdinand ή γενικότερα μια κάρτα 90 συν overall, λογικά πιστεύω ότι ίσως και να είχαμε 92 rating όπως το βλέπω. Κατά τα άλλα, απίστευτη ομάδα, τρομερή ομάδα και καλό σύστημα, τρομεροί παίχτες. Prime Hulit, Moments Dan, Moments Mateus, τι να πω, τρομερή ομάδα. Το μόνο κακό χωράει μέχρι και ο Σαλάχ. Το μόνο κακό δυστυχώς είναι ότι. Έχουμε Raul Albiol. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε και άλλο ένα. Μπας και πάει καλύτερα από αυτό που δύσκολο να πάει πολύ καλύτερα. Όπως βλέπετε, το 192 είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Δηλαδή, είχαμε τέτοια ομαδάρα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε 192. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αυτό το draft ήταν ακριβώς καρμπών με το πρώτο draft. Δηλαδή, έδωσε πάρα πολύ καλές κάρτες. Όπως βλέπετε, Team of the Season Kane, De Bruyne, πολλούς Team of the Season, Carlos Alberto, Icon, αλλά γενικότερα πάλι δυστυχώς. Δεν βρήκαμε το chemistry και ενώ, το αστείο είναι ότι ενώ πήραμε σχεδόν σε όλα τα picks τις πιο high rated κάρτες, είχαμε 91 rating και δεν φτάσαμε το 92. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είχαμε το chemistry. Οπότε αυτά για σήμερα δεν υπήρχε λόγος τώρα να σας δείξω το draft, αφού ήδη από την starting squad, από τις πρώτες 11 θέσεις, δεν είχαμε καθόλου chemistry. Τέλος πάντων, ελπίζω από το επόμενο draftάκι να πάει καλύτερα, να φτάσουμε το 192. Βλέπετε ότι δεν είναι εύκολο. Μπορεί και εμένα να μου είχε τώρα, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο πέρσι. Τέλος πάντων. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.